Γεια! 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 Κουνήθηκε όλο. Γεια σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Είχα καιρό να κάνω έτσι ένα χαλαρό βιντεάκι να καθίσουμε να τα πούμε. Μου γράψατε πάρα πολλές και ωραίες ερωτήσεις. Κάποιοι μου γράψατε παρόμοιες ερωτήσεις και κάποιοι μου γράψατε αδιάκριτες ερωτήσεις. Επειδή το προηγούμενο διάστημα ήταν πάρα πολύ της μόδας τα βίντεο απαντάω στις αδιάκριτες ερωτήσεις σας, μου γράψατε κι εσείς εδώ πάρα πολλές. Π.χ. Σε αυτό το βίντεο δεν θα απαντήσω στις αδιάκριτες ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να πω αυτό το βίντεο. Δεν απαντάω στις αδιάκριτες ερωτήσεις σας. Έχουμε και ένα family friendly κανάλι. Αυτά, ξεκινάμε. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Σκέφτεσαι να κάνεις ποτέ τατουάζ ή κάποιο πιο extreme piercing? Μιας που λέμε για piercing, σήμερα θυμήθηκα να βάλω και δεύτερο σκουλαρίκι. Δεν ξέρω γιατί δεν τα φοράω ποτέ. Επίσης έχω βάλει και αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι αξεσουάρ που μπαίνει χωρίς τρύπα, αλλά είναι κάπως ωραίο. Θα μου άρεσε να έκανα. Δεν το λες extreme piercing. Δεν ξέρω αν θα έκανα και τατουάζ δεν ξέρω αν θα έκανα. Τουλάχιστον όχι κάτι μεγάλο. Κάποιο μικρό και διακριτικό που να σημαίνει κάτι. Θα έκανα σίγουρα. Έχουμε σκεφτεί και κάτι με την Αντωνία. Δεν ξέρω αν σας το έχουμε πει σε βίντεο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι εφαρμογή χρησιμοποιείς για edit? Χρησιμοποιώ το Premiere Pro. Πρόσφατα ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ περίπου στην καραντίνα, μετά την καραντίνα, κάπου εκεί. Και με έχει βολέψει απίστευτα. Έχει γενικότερα πάρα πολλές δυνατότητες. Οπότε, αν ξεκινάτε και θέλετε ένα καλό πρόγραμμα, Premiere Pro it is. Θα έβαφες ποτέ τα μαλλιά σου μαύρα? Τα είχα βάψει παλιότερα καφέ, αλλά ένα σκούρο καφέ που ήταν σχεδόν σαν μαύρο, ειδικά τις πρώτες μέρες που τα έβαψα. Έτσι ξεκίνησα και το κανάλι με αυτό το μαλλί. Τώρα η αλήθεια είναι δεν θα τα έκανα. Τώρα πηγαίνω όλο και πιο ανοιχτό. Οπότε, ναι, δεν θα πήγαινα στο σκούρο γιατί μετά για να τα ξανανοίξει. Άστο. Θα έφυγες από τη Θεσσαλονίκη για να εγκατασταθείς μόνιμα Αθήνα? Παλιότερα σκεφτόμουν ότι αν μείνω στην Ελλάδα, θέλω σίγουρα να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Πλέον νομίζω ότι δεν θα είχα θέμα. Γενικότερα θα μου άρεσε να μετακομίζω και ανά περιόδους. Εντάξει, όχι κάθε μήνα, αλλά ανά κάποια χρόνια. Να αλλάζω έτσι παραστάσεις, να ζω κάτι διαφορετικό. Οπότε δεν θα είχα θέμα. Ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος που έχεις πάει μέχρι στιγμής και σου έχει μείνει ξέχαστο? Εντάξει, σίγουρα το Rio de Janeiro. Σας το έχω ξαναπεί, ήταν το όνειρό μου να πάω. Αλλά βέβαια νομίζω ότι από κάθε ταξίδι που έχω πάει έχω κρατήσει κάτι και τελευταία έχω αρχίσει να εκτιμώ και τα πιο απλά πράγματα. Πρόσφατα πήγα στην Ουρανόπολη και ήταν πραγματικά μαγικά. Για όσο το ξέρετε, είναι στο τρίτο πόδι. Έχει και διάφορες περιοχές εκεί κοντά, Νέα Ρόδα, Ιερισσό. Πήγαμε και απέναντι στα νησάκια Δρένια και ήταν πραγματικά πανέμορφα. Νομίζω ότι επιβεβαίωσα τη φράση σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, που λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άσχετο, πώς κατέληξα εδώ. Γι' αυτό δεν κάνω Q&A. Γιατί κάθομαι και μιλάω μόνο σε μια κάμερα και μετά άντε όλο αυτό να το επεξεργαστώ. Με ρωτάει εξαδέρφη μου, το ίδιο φαγητό για μια ζωή ή το ίδιο outfit για μια ζωή? Το ίδιο outfit για μια ζωή. Το ίδιο φαγητό σίγουρα θα βαριόμουν στην πρώτη εβδομάδα κιόλας, μη σου πω. Ενώ με τα ρούχα, απλά παίρνω το πρώτο ρούχο που θα βρω. Μια μπλούζα, ένα παντελόνι, δεν κάνω ιδιαίτερο styling. Οπότε δεν θα είχα θέμα με το ίδιο outfit. Πότε πήρες το δίπλωμα οδήγησης? Πότε το πήρα? Θυμάμαι, μισό. 12 seconds later. Είδα το δίπλωμα οδήγησης το 2017 και μάλιστα το πήρα τον Αύγουστο. Δηλαδή κλείνω 3 χρόνια τώρα αυτό το μήνα. Πότε θα δείξει την αδερφή σου σε βίντεο? Η ερώτηση που με έχετε κάνει περισσότερο σε αυτό το κανάλι. Πραγματικά δεν έχω δεχτεί ερώτηση περισσότερες φορές. Ο λόγος που δεν τη δείχνω είναι γιατί είναι ακόμη μικρή. Αλλά σίγουρα σε κάποια βάση θα κάνουμε μαζί βίντεο. Θα κάνουμε το reveal. Εκείνο θα είναι το βίντεο στο κανάλι με τις περισσότερες προβολές, το πιστεύω. Διαβάζεις βιβλία τώρα το καλοκαίρι? Φέτος, όχι. Συνήθως τα καλοκαίρια πάντα έχω στην τσάντα θαλάσσιο με ένα βιβλίο, έτσι για να διαβάσω στην παραλία, αλλά φέτος κοιμόμουν στην παραλία τις περισσότερες φορές. Ο επόμενος ταξιδιωτικός προορισμός. Τώρα λόγω και του κορονοϊού τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Βέβαια κάτι υπάρχει, μια ιδέα κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί. Θα το δείτε και εσείς στο κανάλι αν γίνει. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και με την κατάσταση και γενικότερα και να γίνει. Δεν θα σας πω περισσότερα, επόμενη ερώτηση. Εργάζεσαι κάπου αυτόν τον καιρό? Η δουλειά μου είναι το YouTube και τα social media. Έχει κάποια χρόνια που έχω κάνει και έναρξη επαγγέλματος, οπότε πλέον είναι επίσημα το επάγγελμά μου. Οπότε ναι, αυτό το διάστημα αυτό κάνω. Βέβαια, έχω σπουδάσει πληροφορική, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε κιόλας. Θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με τον προγραμματισμό και την πληροφορική, αλλά αυτό το διάστημα νομίζω ότι δεν θα προλάβαινα, δεν θα μπορούσα να τα συνδυάσω. Ίσως μελλοντικά. Έχεις κανένα κρυφό ταλέντο? Σας είχαμε κάνει και με την Αντωνία βίντεο με τα κρυφά μας ταλέντα. Ένα από τα πρώτα βίντεο που ανέβηκαν στο κανάλι μας. Μπορώ να σηκώσω το φρύδι μου. Και το άλλο. Μάλιστα, κοιτάω με σοβαρό βλέμμα. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο άλλο κρυφό ταλέντο. Αγαπημένη ταινία ή σειρά εκτός από τον GOT. Το Game of Thrones δηλαδή. Όσον αφορά τις ταινίες, δεν ξέρω αν έχω αγαπημένη ταινία, αλλά όσον αφορά τις σειρές, έχω πολλές. Σίγουρα στις πρώτες είναι το Game of Thrones, το Vampire Diaries και το Mr. Robot. Αλλά γενικά, ανά διαστήματα, ανάλογα με τις σειρές που βλέπω, έχω και άλλες αγαπημένες. Π.χ. τώρα βλέπω το The Umbrella Academy που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ και το La Casa. Τι άλλο? Το Prison Break. Βλέπεις το YouTube ως δουλειά ή είναι απλά ένα χόμπι? Το βλέπω σαν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ευχάριστη, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, όλα βασίζονται πάνω μου, που αυτό είναι και καλό και κακό. Το αγαπώ το YouTube. Επόμενο. Έχουμε κάποιες ακόμη αδιάκριτες ερωτήσεις. Πιστεύεις το μακιγιάζ αυτή την εποχή είναι σημαντικό
δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείς με τη λέξη σημαντικό. Είναι αρκετά υποκειμενικό, η κάθε κοπέλα αν θέλει να βαφτεί ή όχι εξαρτάται καθαρά από εκείνη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και σαν διαδικασία δηλαδή το να βαφτώ. Έχω παρατηρήσει βέβαια ότι τα νέα κορίτσια, τουλάχιστον από αυτά που βλέπω από την αδερφή μου και τις φίλες της, δεν βάφονται και τόσο πολύ και προσπαθούν να κάνουν έτσι πιο φυσικά μακιγιάζ, κάπως no makeup, makeup look. Είναι αρκετά trend αυτή την εποχή. Έβγαλε και η Charlie με την Dixie πρόσφατα μια σειρά σε συνεργασία με τη Morphe, Morphe 2. Παρεπιπτόντως εδώ κολλάει να κάνω ένα self promo. Πήγαινε να δείτε το προηγούμενο βίντεο που έκανα μακιγιάζ με τα καλλιτικά της αδερφής μου. Πες μας ένα μυστικό σου. Λοιπόν, το μυστικό μου είναι πολύ αστεία, so funny. Προτιμάς Instagram ή TikTok? Νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω στη συγκεκριμένη ερώτηση. Είναι ένα δίλημα που δεν μπορώ να απαντήσω. Καταρχάς, το Instagram μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με το Instagram, ανεβάζω φωτογραφίες, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τελευταία αισθάνομαι ότι ο κόσμος πηγαίνει πιο πολύ προς το TikTok. TikTok. Τι σκάλο με φάω τώρα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να απαντήσω. Παρ' όλα αυτά, πείτε μου εσείς στα σχόλια. Περισσότερες ώρες περνάτε στο Instagram ή στο TikTok τελευταία? Πόσα δάχτυλα έχεις στα πόδια σου? Νομίζω 11. Τι θα προτιμούσες, θάλασσα ή βουνό? Θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι, η θάλασσα, ο ήλιος. Μακάρι να είχαμε πάντα καλοκαίρι. Μελομακάρονα ή κουραβιέδες? Πάρα πολύ επίκαιρη ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, θα απαντήσω και θα πω μελομακάρονα. Η μικρή Κατερίνα είναι περήφανη για τη μεγάλη? Έχει εκπληρώσει όνειρα που είχε? Νομίζω ότι ανέλεγα στον εαυτό μου πριν από κάποια χρόνια ότι θα σε ακολουθεί κόσμο στο YouTube, θα κάνει βίντεο. Εταιρείες με καλλιτικά κτλ. Θα σου στέλνουν προϊόντα. Ειδικά όταν έβλεπα YouTubers στο εξωτερικό να λαμβάνουν πακέτα, τρελαινόμουν. Νομίζω ότι αν μου τα έλεγε αυτά, απλά θα πάθαινα εγκεφαλικά και δεν θα το πίστευα. Επίσης, αν τη έλεγε ότι θα πάει στο Rio de Janeiro. Και εκεί θα είχε φρικάρει. Και ακόμα και αν δεν γινόντουσαν αυτά και πάλι θα ήμουν περήφανη. Πάντα από κάθε κατάσταση κρατάω τα θετικά. Και γενικότερα πάντα έχω στο νου μου τη φράση κάθε εμπόδιο για καλό. Πιστεύω ότι ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας πρέπει να παίρνουμε τα θετικά. Ακόμη και από κάτι αρνητικό να πάρουμε ένα μάθημα μέσα από όλο αυτό. Να το έχετε κι εσείς στο νου σας αυτό, να βλέπετε τη ζωή θετικά. Μπήκαμε στα βαθιά. Με αυτό εδώ το Q&A. Μία ακόμη διακριτική ερώτηση. Πόσα λεφτά παίρνεις από το YouTube? Όταν είσαι αγχωμένη, τι κάνεις για να το αντιμετωπίσεις? Δεν το αντιμετωπίζω. Αν έχει κάποιος απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, ας μου πει κάτω στα σχόλια. Πέρα από την πλάκα, συνήθως αυτό που με βοηθάει είναι να ασχοληθώ με αυτό που με αγχώνει. Δηλαδή, πολλές φορές αγχώνομαι περισσότερο πριν ξεκινήσω κάτι και με το που ξεκινήσω να το κάνω, μου φαίνεται πολύ πιο απλό και είμαι οκ. Okay. Θα μου κλείσει η κάμερα από μνήμη, όχι, μισό να αλλάξω χαρτούλα. Είμαστε οκ, okay, όλα pop. Θα ήθελες να παίξεις μια ταινία ή σειρά, και αν είσαι πια? Τέλεια ερώτηση. Ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω και μεταγλώτηση σε κάποιο καινούργιο σχέδιο. Και σε ταινία ή σειρά, κάτι σε κωμωδία νομίζω θα μου τέριαζε καλύτερα. Νομίζω στο σοβαρό δεν θα το είχα και τόσο. Παλιά είχα ασχοληθεί και με το θέατρο, στο λύκειο με το σχολείο, αλλά μετά ήρθε το YouTube. Βάλε με στο βίντεο, δεν έχω κάποια ερώτηση, απλά βάλε με στο βίντεο έτσι για πλάκα. Γεια. Πώς είσαι όταν έχεις περίοδο? Πολύ χάλια. Την πρώτη μέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κάθε πότε βρίσκεστε με την Αντωνία? Γενικά όταν ήταν να φύγει είχαμε πει ότι περίπου μια φορά το μήνα. Μια θα πηγαίνει αυτή, μια θα πηγαίνω εγώ, μια θα έρχεται αυτή. Αλλά τελικά ήρθε η καραντίνα. Ευτυχώς είχαμε τραβήξει πολλά βίντεο. Τώρα που είναι και καλοκαίρι, πήγαμε μια-δυο φορές εγώ και Αρκυρά. Κάναμε και διακοπές. Θα έρθει σε κάποια φάση και η Αντωνία εδώ. Είχες ποτέ κατοικίδιο? Δεν είχα σκύλο, γάτα, έτσι κάτι κλασικό. Είχα ψάρια. Αυτό. Πόσα χρόνια γνωρίζετε με την Αντωνία? 11 χρόνια. Τώρα το καλοκαίρι κλείνουμε 11 χρόνια. Και σε ένα χρόνο κλείνουμε 10 χρόνια στο YouTube. 10 χρόνια από τότε που ανεβάσαμε το πρώτο μας βίντεο. What? Το επίθετό σου είναι. Παύση. Αγαπημένη ταινία της Disney? Μ' αρέσουν πολλές της Disney. Το Frozen μ' αρέσει πάρα πολύ. Το Moana ή αλλιώς Vaiana. Δεν ξέρω, όλες οι ταινίες της Disney μ' αρέσουν. Πειρατές της Καραϊβικής. Γιατί δεν κάνεις βίντεο με μακιγιάζ? Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Απλά τελευταία δεν είχα πάρει έτσι κάποια προϊόντα που να ήθελα να δοκιμάσω σε βίντεο. Δεν τα έχω σταματήσει πάντως. Δεν έχω σκοπό να τα σταματήσω δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πρόσφατα έκανα και διάφορες παραγγελίες με καλλιτικά. Οπότε το επόμενο διάστημα θα ανέβουν. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Νομίζω ότι αυτό το ξέρετε περισσότεροι. Είναι το Spectrum ή αλλιώς Say My Name από Florence and the Machine. Πήγα και στη συναυλία τους. Δεν θα σας πω αν έπαιξε ή όχι το τραγούδι. Να πάτε να το δείτε σε αυτό εδώ το βίντεο αν δεν το έχετε δει. Και από πέρσι μου αρέσει πάρα πολύ και ένα ακόμη τραγούδι. Λέγεται Vaiana από τον Baker Matt. Αυτό το τραγούδι το άκουσα πρώτη φορά στο Ρίο και τη στιγμή που ξεκίνησε να παίζει το ρεφρέν, ήμασταν με το αμάξι σε ένα ύψωμα και εκείνη τη στιγμή σιγά σιγά κατεβαίναμε προς τα κάτω. Και κατεβαίνοντας, έβλεπες όλη τη θέα. Το τοπίο ήταν πανέμορφο. Έπαιζε εκείνη την ώρα και αυτό το τραγούδι και το έχω συνδυάσει πάρα πολύ με εκείνη τη στιγμή και γενικότερα με την εκδρομή στο Ρίο. Οπότε το έχω στην καρδιά μου. Ο φίλος μου Αλέξανδρος με ρωτάει ποια είναι η γνώμη σου για τα παιχνίδια ρόλων RPG. Είναι παιχνίδια τύπου D&D, The Witcher κτλ. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια πριν από λίγα χρόνια. Μέσα από το Stranger Things έμαθα το D&D και επειδή άρεσε πάρα πολύ και στην Αντωνία, της το πήρα δώρο και είχαμε πει ότι θα το μάθουμε. Παίξαμε σε κάποια φάση, βασικά παίξαμε το The Witcher και μας άρεσε πάρα πολύ, οπότε πρέπει να το ξαναπαίξουμε. Σε λένε Κατερίνα? Η αδερφή μου τη ρωτάει αυτή εδώ την ερώτηση. Όχι. Αυτά
λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, ελπίζω να άρεσε και σε εσάς και να με μάθετε λίγο καλύτερα. Πείτε μου στα σχόλια τι άλλα βίντεο θα θέλετε να δείτε από εμένα. Δώστε μου διάφορες ιδέες. Ακολουθήστε με στο Instagram και στο TikTok. Follow me. Κατερινόπ κατ' οβαύλα. Κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, like, σχόλιο, share. Δεν θα κλείσω ποτέ αυτό το βίντεο. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!